Καλημέρα συνάδελφοι και συναγωνιστές, συναγωνίστριες. Όπως και εισηγητικά αναφέρθηκε το δυστύχημα των Τεμπών, θα θυμίσουμε ότι εμείς πέρσι εκείνη την περίοδο, συνάδελφοι, δικοί μας από τον κλάδο, συντονίστηκαν και απήργησαν μαζί με τους μαθητές τους και τους σπουδαστές τους, γιατί εμείς είμαστε εκπαιδευτικοί στην ιδιωτική εκπαίδευση, τα εκπαιδευτήρια, τα φροντιστήρια για τα ξένων γλωσσών. Σε εκείνες τις μεγάλες, τρομερές μέρες των συγκλονιστικών κινητοποιήσεων, δεν ήταν η πρώτη βέβαια, αλλά ήταν μια ουσιαστική φορά που η εργοδοσία έδειξε για άλλη μια φορά το αποκλειστικό της πρόσωπο. Πώς μετά από εκείνες τις μέρες, με εκείνες τις απεργίες και εκείνες τις κινητοποιήσεις, απολύθηκαν τρεις συνάδελφοι από τα εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη στη Θεσσαλονίκη. Και το αναφέρω γιατί, πέρα από το κάλεσμα που μπαίνει και στη σημερινή εδώ πέρα δουλειά για την Τρίτη το πρωί στα δικαστήρια, καθώς εκδικάζεται η αγωγή, έγιναν κινητοποιήσεις στις οποίες, να ξέρετε συνάδελφοι και συναγωνιστές, μας φοβούνται. Φοβούνται τον πόη μας, γιατί μας πρότειναν χρηματικό συμβιβασμό και οι συνάδελφοι αρνήθηκαν να τον λάβουν. Διοργανώσαμε κινητοποιήσεις έξω από το σχολείο με τέτοια μεγάλη παρουσία των ΜΑΤ και αστυνομικών δυνάμεων που θα πίστευες ότι πήγαινες κάπου αλλού να διεκδικήσεις την επαναπρόσληψή σου. Είμαστε λοιπόν στην εκδίκαση της αγωγής. Και δεν είναι τυχαίο το ότι καλούμε και εμείς σε συμμετοχή στην απεργία στις 28 Φλεβάρι. Δεν είναι μία ακόμη απεργία τύπου μνημόσυνου. Είναι μία απεργία στην οποία το πλαίσιο έτσι παρέμβασης που έχουμε βάλει στα μεγάλα φροντιστήρια, στους χώρους των ξένων γλωσσών, στα μεγάλα ιδιωτικά ΙΕΚ της πόλης, ζυμώνεται πώς, ανοίγοντας και παλεύοντας για πρώτη φορά ουσιαστικά τη συλλογική σύμβαση εργασίας μας. Αυτή την ώρα λοιπόν τα μέλη του σωματείου του ΣΕΦΙΕ συμμετέχουν ταυτόχρονα στην πανελλαδική σύσκεψη της ομοσπονδίας μας της ΟΙΕΛΕ, η οποία ανοίγει σήμερα μία κουβέντα για τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στο κλάδο και παρεμβαίνουν πιέζοντας για να πάρει απόφαση η ομοσπονδία για συμμετοχή στην απεργία στα τέλη του μήνα. Ανοίγουμε τη συλλογική σύμβαση εργασίας και έχει μία αξία να μεταφερθεί η εξής εμπειρία. Δεν είναι η πρώτη φορά που παλεύουμε συλλογικές συμβάσεις. Είναι όμως μια ουσιαστική φορά, καθώς τα αιτήματα πατάνε πάνω σε αυτά της καθημερινότητας, της δυσκολίας διαβίωσης, της ακρίβειας, της ζωής λάστιχο, με ωράριο τεντωμένο δεξιά και αριστερά. Αλλά αυτή τη φορά καταλαβαίνουν ότι η συλλογική σύμβαση εργασίας είναι για αυτούς. Είναι δικό τους κομμάτι που μπαίνει μέσα στα φροντιστήρια, δικό τους κομμάτι για να έχουν άδειες, για να έχουν φουλ πακέτο μητρότητας στις συναδέλφισες που απολύονται και δεν επαναπροσλαμβάνονται κατά τη διάρκεια της λοχίας. Είναι λοιπόν μέσα στα προβλήματα της καθημερινότητάς τους. Και πάνω σε αυτά λοιπόν, μαζί με τους συναδέλφους μας, συσπυρωνόμαστε και μαχητικά καλούμε και εμείς στην απεργία στις 28 Φλεβάρι. Καλή συνέχεια.